Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Απόψε είναι 5η, 26 Δεκεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας, περισσότερο με συζητήσεις απόψε και θα καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Γιάννη Σιδηρόπουλο από την Ξάνθη και από το xanthipress.gr για να πάρουμε έτσι μια εικόνα από την πόλη της Ξάνθης και τα νέα τα οποία τις ειδήσεις σηματοδοτούν την επικαιρότητά της. Γιάννη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βάσο, χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι μια περίοδος κρίσιμη πολιτικά, που όμως κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα όλοι μας για να πάρουμε τις ανάσες μας, να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις ημέρες και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα με μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Αλλά βεβαίως, ούτε οι εξελίξεις σταματούν, ούτε οι ειδήσεις, ούτε και οι πολιτικές αναλύσεις μπορούν να σταματήσουν αυτή την περίοδο, καθώς υπάρχουν γεγονότα και πηγές που παράγουν ειδήσεις, τις οποίες θα πρέπει να σχολιάσουμε. Θα πρέπει να πούμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι ούτως ή άλλως και χθες υπήρξε εκείνη η συνέντευξη τύπου η οποία παραχωρήθηκε με αφορμή την Θαλομίχλη. Άρα αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι το πολιτικό ρεπορτάζ συνεχίζεται. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την εικόνα της Ξάνθης, με τα γεγονότα τα οποία συνοδεύουν το αστυνομικό ρεπορτάζ ενδεχομένως και μετά να περάσουμε και στην πολιτική μας κουβέντα. Αστυνομικά μπορούμε να πούμε ότι πράγματι υπήρξαν δύο ειδήσεις. Η μία ήταν η επίθεση ενός 35χρονου με την απειλή μαχαιριού σε ένα κατάστημα. Μπήκε με το μαχαίρι την προπαραμονή των Χριστουγέννων την Δευτέρα σε ένα κατάστημα και ζήτησε τις εισπράξεις. Δεν ήταν επιτυχής η προσπάθειά του, δεν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα. Αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή και συνελήφθη τελικά το πρωί της παραμονής από άνδρες της ασφάλειας. Ήταν ένας 35χρονος ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με παρόμοια αδικήματα. Το βράδυ της παραμονής βεβαίως είχαμε μια πιο δυσάρεστη είδηση, καθώς ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωριό Δέκαρχο της Ξάνθης. Γύρω στις 10.30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, επενέβη με τρία οχήματα, η πυροσβεστική υπηρεσία της Ξάνθης και η πυροσβεστική υπηρεσία της ΒΙΠΕ που είναι εγκύτερα του σημείου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ήταν μια ισόγεια μονοκατοικία στο χωριό Δέκαρχο. Στο εσωτερικό της καταστράφηκε όλος χερός. Και βεβαίως από την πυροσβεστική ερευνούνται τα αίτια εξαιτίας των οποίων εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. Πιθανολογείται ότι ήταν από σόμπα. Κατά τα άλλα, να πάμε στα πολιτικά γεγονότα. Στα πολιτικά γεγονότα θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τις οποίες εκφάνσεις βλέπουμε κάθε φορά και αφορούσε στην πρόθεση ψήφου ή τουλάχιστον στο πώς οι δημότες των τοπικών κοινωνιών θα προχωρούσαν, θα ψήφιζαν στις επικείμενες εκλογές τις αυτοδιοικητικές για τους δήμους και τις περιφέρειες. Είχε και ένα ακόμη, ένα τρίτο μέρος, το οποίο αφορά στη διερεύνηση της πρόθεσης ψήφου για τις επικείμενες, όποτε και αν συμβούν, εκλογές τις βουλευτικές. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς αποτυπώνεται. Και για πρώτη φορά που καταγράφεται με σαφήνεια το ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γινόντουσαν σύντομα εκλογές, αυτό που λέμε δηλαδή πρόθεση ψήφου, είναι το μοναδικό τέτοιου είδους έβριμα σε αυτή τη μεγάλη δημοσκόπηση που ολοκληρώνεται με αυτό το στατιστικό δεδομένο. Για να γνωρίζει ο κόσμος, επειδή τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες δημοσκοπήσεις στην Αθήνα που έδειχναν πανελλαδικά κάποια ζητήματα και έδιναν μια τάση της κοινής γνώμης πανελλαδικά, όχι εξ αφορμής των αποτελεσμάτων, αλλά εξ αφορμής των δειγμάτων, πρέπει να πούμε ότι αυτή η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων μόνο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και οι περισσότερες τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις για τις οποίες συζητούμε πανελλαδικά κάθε εβδομάδα έχουν δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά. Άρα από αυτό μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο λεπτομερής είναι η δουλειά που έχει γίνει και πόσο μεγάλο είναι το δείγμα των 1.000 ατόμων για να εκφράσει τις απόψεις των πολιτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε για την πρόθεση ψήφου είναι το εξής. Εμφανίζεται πρώτη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 16% και στους 5 νομούς. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 14,1%. Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή με 5,6%. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 5,5%. Το ΚΚΕ είναι στο 4%. Οι ΑΝΕΛ βρίσκονται στο 3% και η ΔΗΜΑΡ κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή με 2,3%. Φυσικά όμως όλο αυτό με μεγάλο ποσοστό αποφάσεων που αγγίζει το 27%. Αν θέλουμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα αυτά, πραγματικά δείχνουν μια τάση που περίπου επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα για όλα αυτά τα κόμματα. Εάν θέλουμε να το συγκρίνουμε με τις βουλευτικές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι στις βουλευτικές εκλογές το αποτέλεσμα ήταν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
είχαμε τη Νέα Δημοκρατία περίπου 10 μονάδες πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 9%. Βλέπουμε ότι με αυτή τη μέτρηση, εκφράζοντας ίσως και μια πανελλαδική τάση, εξισορροπείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να καταγράφει κέρδη η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εισπράττει μια κυβερνητική φθορά που είναι λογική, αλλά δεν καταγράφει κέρδη ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω. Βεβαίως, είναι αξιοσημείωτο ότι από μια διαφορά βουλευτικών εκλογών κοντά στο 10%, τώρα προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζει όμως να προηγείται με βραχία κεφαλή και με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, πρέπει να πούμε. Και η εικόνα στα μικρότερα κόμματα και με το ΠΑΣΟΚ αναμενόμενα να πέφτει, είναι περίπου αυτή που βλέπουμε και στην πανελλαδική τάση των όλων των δημοσκοπήσεων και άρα προδιαθέτει και προειδιάζει για ένα σκληρό πολιτικό παιχνίδι όταν θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα αυτό δεσμεύει και τους ίδιους τους επιτελείς των κομμάτων για να βρουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που πραγματικά θα έρθουν ίσως να αλλάξουν τα δεδομένα, και τα δεδομένα, αλλά επίσης και τα στοιχεία αυτά που η δημοσκόπηση αναδεικνύει, να τραβήξουν μπροστά και ενδεχομένως να αλλάξουν και τα ποσοστά, τα οποία βλέπω, διακρίνουμε ότι άλλοτε είναι υψηλότερα και άλλοτε χαμηλότερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ως αντιπολίτευση, όπως συμβαίνει πανελλαδικά, να ακολουθεί ως δεύτερο κόμμα. Η Χρυσή Αυγή έχει την παρουσία της, θα πρέπει να πούμε. Καταγράφεται ως τρίτο κόμμα. Ναι, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Καταγράφεται η Χρυσή Αυγή λοιπόν ως τρίτο κόμμα. Οριακά είναι τρίτο κόμμα, ναι. Ναι. Και ακολουθεί. Όπως συμβαίνει και πανελλαδικά, έτσι, γιατί το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά βλέπουμε ότι ό,τι συμβαίνει στην περιφέρειά μας, συμβαίνει στην περιφέρειά μας, ανάποδα θα πρέπει να το πω, ό,τι συμβαίνει ακριβώς και στη χώρα. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο προσώπων, έχουν να οδηγήσουν τους επιτελείς των κομμάτων σε αντίστοιχες δεσμεύσεις, επιλογές και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ούτως ώστε κάθε κόμμα να διεκδικήσει τους εκπροσώπους του για τις εκλογές, οποτεδήποτε και αν συμβούν, να το αντιλαμβάνουμε σωστά, Γιάννη. Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξισορροπήσει αυτή την κυβερνητική φθορά που είναι προφανές ότι έχει εδώ. Και αντίστοιχα ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταγράψει και κάποια κέρδη και όχι μόνο να εισφράτει από την κυβερνητική φθορά των αντιπάλων του. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Απλά όλοι μας για να πάρουμε τις ανάσες μας, να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις ημέρες και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα με μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Αλλά βεβαίως ούτε οι εξελίξεις σταματούν, ούτε οι ειδήσεις, ούτε και οι πολιτικές αναλύσεις μπορούν να σταματήσουν αυτή την περίοδο, καθώς υπάρχουν γεγονότα και πηγές που παράγουν ειδήσεις, τις οποίες θα πρέπει να σχολιάσουμε. Θα πρέπει να πούμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι ούτως ή άλλως και χθες υπήρξε και εκείνη η συνέντευξη τύπου, η οποία παραχωρήθηκε με αφορμή την Θαλομίχλη. Άρα αυτό σηματοδοτεί το γεγονός ότι το πολιτικό ρεπορτάζ συνεχίζεται. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την εικόνα της Ξάνθης, με τα γεγονότα τα οποία συνοδεύουν το αστυνομικό ρεπορτάζ ενδεχομένως, και μετά να περάσουμε και στην πολιτική μας κουβέντα. Αστυνομικά μπορούμε να πούμε ότι πράγματι υπήρξαν δύο ειδήσεις. Η μία ήταν η επίθεση ενός 35χρονου με την απειλή μαχαιριού σε ένα κατάστημα. Μπήκε με το μαχαίρι την προπαραμονή των Χριστουγέννων την Δευτέρα σε ένα κατάστημα και ζήτησε τις εισπράξεις. Δεν ήταν επιτυχής η προσπάθειά του, δεν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα. Αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή και συνελήφθη τελικά το πρωί της παραμονής από άνδρες της ασφάλειας. Ήταν ένας 35χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές με παρόμοια αδικήματα. Το βράδυ της παραμονής βεβαίως είχαμε μια πιο δυσάρεστη είδηση, καθώς ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωριό Δέκαρχο της Ξάνθης. Γύρω στις 10.30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, επενέβη με τρία οχήματα, η πυροσβεστική υπηρεσία της Ξάνθης και η πυροσβεστική υπηρεσία της ΒΙΠΕ, που είναι εγκύτερα του σημείου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ήταν μια ισόγεια μονοκατοικία στο χωριό Δέκαρχο. Στο εσωτερικό της καταστράφηκε ολοσχερός. Και βεβαίως από την πυροσβεστική ερευνούνται τα αίτια εξαιτίας των οποίων εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. Πιθανολογείται ότι ήταν από σόμπα. Κατά τα άλλα, να πάμε στα πολιτικά γεγονότα. Στα πολιτικά γεγονότα θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, τις οποίες εκφάνσεις βλέπουμε κάθε φορά και αφορούσε στην πρόθεση ψήφου ή τουλάχιστον στο πώς οι δημότες των τοπικών κοινωνιών θα προχωρούσαν, θα ψήφιζαν στις επικείμενες εκλογές, τις αυτοδιοικητικές,
για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, είχε και ένα ακόμη, ένα τρίτο μέρος, το οποίο αφορά στη διερεύνηση της πρόθεσης ψήφου για τις επικείμενες, όποτε και αν συμβούν, εκλογές τις βουλευτικές. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς αποτυπώνεται. Για πρώτη φορά που καταγράφεται με σαφήνεια το ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζεται αν γινόντουσαν σύντομα εκλογές, αυτό που λέμε δηλαδή πρόθεση ψήφου, είναι το μοναδικό τέτοιου είδους έβριμα σε αυτή τη μεγάλη δημοσκόπηση που ολοκληρώνεται με αυτό το στατιστικό δεδομένο. Για να γνωρίζει ο κόσμος, επειδή τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες δημοσκοπήσεις στην Αθήνα που έδειχναν πανελλαδικά κάποια ζητήματα και έδιναν μία τάση της κοινής γνώμης πανελλαδικά, όχι εξ αφορμής των αποτελεσμάτων, αλλά εξ αφορμής των δειγμάτων, πρέπει να πούμε ότι αυτή η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα περίπου 1.000 ατόμων μόνο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και οι περισσότερες τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις για τις οποίες συζητούμε πανελλαδικά κάθε εβδομάδα έχουν δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα από αυτό μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο λεπτομερής είναι η δουλειά που έχει γίνει και πόσο μεγάλο είναι το δείγμα των 1.000 ατόμων για να εκφράσει τις απόψεις των πολιτών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε για την πρόθεση ψήφου είναι το εξής. Εμφανίζεται πρώτη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 16% και στους 5 νομούς. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 14,1%. Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή με 5,6%. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 5,5%. Το ΚΚΕ είναι στο 4%. Η ΑΝΕΛ βρίσκονται στο 3% και η ΔΗΜΑΡ κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή με 2,3%. Φυσικά όμως όλο αυτό με μεγάλο ποσοστό αποφάσεων που αγγίζει το 27%. Αν θέλουμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα αυτά, πραγματικά δείχνουν μια τάση που περίπου επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα για όλα αυτά τα κόμματα. Εάν θέλουμε να το συγκρίνουμε με τις βουλευτικές εκλογές, πρέπει να πούμε ότι στις βουλευτικές εκλογές το αποτέλεσμα ήταν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία περίπου 10 μονάδες πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 9%. Βλέπουμε ότι με αυτή τη μέτρηση, εκφράζοντας ίσως και μια πανελλαδική τάση, εξισορροπείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να καταγράφει κέρδη η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εισπράττει μια κυβερνητική φθορά που είναι λογική, αλλά δεν καταγράφει κέρδη ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω. Βεβαίως είναι αξιοσημείωτο ότι από μια διαφορά βουλευτικών εκλογών κοντά στο 10%, τώρα προηγείται η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζει όμως να προηγείται με βραχία κεφαλή και με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, πρέπει να πούμε, και η εικόνα στα μικρότερα κόμματα και με το ΠΑΣΟΚ αναμενόμενα να πέφτει, είναι περίπου αυτή που βλέπουμε και στην πανελλαδική τάση των όλων των δημοσκοπήσεων και άρα προδιαθέτει και προειδεάζει για ένα σκληρό πολιτικό παιχνίδι όταν θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα αυτό δεσμεύει και τους ίδιους τους επιτελείς των κομμάτων για να βρουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που πραγματικά θα έρθουν ίσως να αλλάξουν τα δεδομένα. Και από την Ξάνθη και την Κομωτινή να μεταβούμε στη Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι. Λήφθη μία απόφαση 15 μέρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης για συμβολικό κλείσιμο του Δήμου για μία συγκεκριμένη μέρα. Σκοπός, η γνωστοποίηση των προβλημάτων του συγκεκριμένου Δήμου. Εμείς έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Γιώργο Χανό, να το δούμε και να τον καλησπερίσουμε. Τον καλησπερίσουμε και να τον ακούσουμε, μάλλον. Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Δυστυχώς μπαίνουμε στις γιορτές και στον καινούριο χρόνο με δυσάρεστα ζητήματα. Βέβαια όλα αυτά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για το Δήμο Σαμοθράκης, ο οποίος αγωνίζεται τώρα αυτά τα 3 χρόνια με αυτή τη θητεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του νησιού και προσπαθεί όσο μπορεί να βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο και να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζεται. Δυστυχώς οι περικοπές που γίνανε όλα τα χρόνια, ειδικά οι φετινές, σε ένα βαθμό ο οποίος δεν ήταν προβλέψιμος από τον προϋπολογισμό τον περσινό, έχουμε ένα άνοιγμα 200 με 300 χιλιάδες, στις οποίες υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις σε καύσιμα, σε ανταλλακτικά, σε πράγματα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου, και επίσης ότι ο Δήμος εδώ οτιδήποτε κάνει είναι περισσότερο, ας πούμε, κοστίζουνε οτιδήποτε από ό,τι άλλα μέρη που είναι υπηρετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ενώ προσπαθήσαμε να το δώσουμε και στα τοπικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, αλλά και τα κεντρικά και σε συνέδρια και σε πολλά άλλα και σε προσωπικές επαφές, όπως επίσης και σε όλους τους υπουργούς, τους αρμόδιους, τους υπουργούς εσωτερικών,
Ενώ εισπράξαμε, εν πάση περιπτώσει, κατανόηση, βλέπουμε δυστυχώς ότι όχι μόνο κατανόηση δεν θα έχουμε, αλλά θα είναι χειρότερα τα πράγματα, καθώς μεθοδεύονται δείκτες οι οποίοι στηρίζονται και πάλι στο πληθυσμιακό κριτήριο, το οποίο το θεωρούμε εγκληματικό για νησιά όπως είναι η Σαμοθράκη, γιατί έχει απαλληφθεί σχεδόν το θέμα της έκτασης ενός νησιού, έχει μπει περισσότερο το πληθυσμιακό, το που ευνοεί κατά κόρον νησιά αναπτυγμένα όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σκάθος, η Κάλυμνος, η Σύρος, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε, να μαραζώνουμε και να μην μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε, διότι εγώ θέλω που έχω άνοιγμα 300.000 περίπου φέτος και τα οποία είναι σε πλέον, πώς να σας πω, μέσα από τον προϋπολογισμό, δεν είναι κάτι υπέρβαση και οτιδήποτε, δεν μπορώ να πληρώσω τους προμηθευτές, και με αποτέλεσμα πάλι να ξαναπέσουμε σε φαύλους κύκλους χρέωσης και δυσλειτουργίες, τις οποίες αποφασίσαμε όλο το Συμβούλιο και αντιπολίτευση ομόφωνα ότι δεν αξίζει να μην μας γίνεται κατανοητό το πρόβλημά μας και από τα συνδικαλιστικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία. Και δεν έχουμε άλλο πλέον δρόμο, γιατί ό,τι είχαμε να κάνουμε, παραστάσεις, υπομνήματα τα κάναμε, ώστε να δούμε αν αυτό που λέγεται κινητοποίηση, μια δυναμική, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια μαζί με τους πολίτες εδώ, μήπως μπορέσουμε και γίνουμε κοινωνίες σε όλους, γιατί το στείλαμε και στον Πρωθυπουργό και όλους αυτού του ζητήματος, γιατί μέχρι τώρα εισπράττουμε, μπορώ να πω, κοροϊδία. Και άρα δεν είναι προσωπική μας υπόθεση ο Δήμος εδώ, ούτε δική μου σαν Δημάρχου. Είναι ανθρώπου που αφορά ένα μεγάλο νησί ακριτικό, ανθρώπους εδώ που προσπαθούν να ζήσουν, να επιβιώσουν, και δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο να η πολιτεία και τα αρμόδια όργανα, γιατί υπάρχει ένα όργανα τα οποία απεργάζονται το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από τις κυβερνήσεις, και πρέπει να, δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό, όλοι αυτοί δεν μπορούν ερήμην μας να αποφασίζουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό και προχωράτε στις 2 του Γενάρη στο συμβολικό κλείσιμο του Δήμου. Πρώτα ναι, να δούμε για να γίνει να πάρει μια διάσταση στο θέμα, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε ό,τι είναι δυνατόν και να δούμε επιτέλους μήπως πάρουμε και καμιά απάντηση. Γιατί μέχρι σήμερα ό,τι στέλνουμε και ό,τι ρωτάμε και ζητάμε δεν πέραμε ποτέ απάντηση. Ακολουθεί ησυχία. Κύριε Δημαρχέ, στα αλήθεια, μιας και αν θα ιεραρχούσαμε τα προβλήματα, δεν ξέρω ποιο θα βάζετε πρώτο και ποιο θα βάζετε δεύτερο αυτούς τους χειμωνιάτικους μήνες στην χειμερινή περίοδο. Πάντως θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την περίθαλψη και τι γίνεται με τη μεταφορά. Κοιτάξτε, η περίθαλψη και η μεταφορά είναι όπως ήταν. Σε έναν βαθμό, μέτριο μπορώ να πω, αλλά δεν αποτελεί το ίσως του. Αυτή τη στιγμή προβάλλουν πιο ουσιαστικά ζητήματα. Όπως? Το οποίο είναι η διαχείριση του νησιού. Η διαχείριση του νησιού. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργήσουμε τα μηχανήματά μας, τα αυτοκίνητά μας, τα οχήματά μας, πώς θα φτιάξουμε τους δρόμους, πώς θα φτιάξουμε τους αγροτικούς δρόμους, τα ρέματα, τις κακοκαιρίες, τη θέρμανση, όλα αυτά τα πράγματα. Λίγα είναι. Mm-hmm. Δεν είναι αμαρτία. Που δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά, οικονομικά τουλάχιστον, η πολιτεία να μην τα λαμβάνει υπόψη. Βέβαια. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλετε έτσι με κάποιον τρόπο να προκαλέσετε το πανελλήνιο ενδιαφέρον, υπ' αυτή την έννοια να γίνετε ακουστοί, να σας ακούσουν, να γίνουν γνωστά τα προβλήματά σας από το κυβερνητικό επιτελείο και στη συνέχεια. Ναι. Mm-hmm. Πρώτα το πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν μπορούν όλοι αυτή τη στιγμή, και το λέω σε εσάς που είμαστε εδώ στην περιφέρεια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ασχολούνται με τα θέματα του λεκανοπηδίου της Αθήνας και του κέντρου. Γιατί σωστά. Αυτό έχει γίνει πλέον παράγινε. Και μιλάμε και για προοδευτικά κόμματα και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό μας. Πρώτον αυτό, να ενδιαφερθούν όλοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Εκτός αν πούμε ότι τη διαλύουμε και αυτή και τελείωσε. Ένα πρώτο. Δεύτερον είναι να καταλάβουν οι μεγαλοδήμαρχοι, όπως τους λέω εγώ, mm-hmm. παντού όπου είναι οι αστικοί, ειδικά μεγάλοι δήμαρχοι, δεν μας υπολογίζουν πλέον. Μάλιστα. Και τρίτον, και οι ίδιοι οι δήμαρχοι των νησιών ή άλλων, οι οποίοι και αυτοί βολεύονται ίσως, να καταλάβουν ότι πρέπει να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε κάποια ζητήματα όπως θα τους διεκδικούσαμε πριν πολλά χρόνια. Γιατί ακριβώς τα νησιά πρέπει να λειτουργήσουν, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και αλίμονο αν διαλυθούν και αυτά ή δεν αναπτυχθούν. Μάλιστα. Λοιπόν,
Το θέμα, καταλαβαίνετε, ότι δεν είναι προσωπικό, δεν είναι κάτι γιατί νομίζουμε κάτι έγινε ή κάτι δεν έγινε. Είναι εθνικό, κατά είναι τη γνώμη μου. Εθνικό, σωστά, και ουσιαστικό, βεβαίως, βεβαίως. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, και γιατί είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να θελήσουν κάποιοι να το αντιμετωπίσουν. Όπως έχουν αντιμετωπίσει πέρσι και προπέρσι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης διάφοροι υπουργοί, και απευθύνομαι και στον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος ήταν 1-2 χρόνια και ο οποίος και εκείνος δεν μας έδειξε τον ενδιαφέρον που έπρεπε, και αλλά πέφτουν όλοι μέσα στην πληγάδα των μεγάλων δημάρχων και των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο και εμείς το υπηρετούμε και μας έχουν κοροϊδέψει εμένα προσωπικά. Δεν τον εχόμαστε. Οι βουλευτές της του Εύρου τι κάνουν, κύριε Δημαρχέ? Και οι βουλευτές το ίδιο, δεν ξέρω, θα τους δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο χρόνο μας ξανά. Κοντά στις 2 Γενάρη. Να είστε καλά. Καλή υποδοχή του καινούριου έτους και ελπίζω αισιόδοξα και θετικά. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Και από την Ξάνθη και την Κομωτινή να μεταβούμε στη Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι. Λήφθη μία απόφαση 15 μέρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης για συμβολικό κλείσιμο του Δήμου για μία συγκεκριμένη μέρα. Σκοπός, η γνωστοποίηση των προβλημάτων του συγκεκριμένου Δήμου. Εμείς έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Γιώργο Χανό, να το δούμε και να τον καλησπερίσουμε. Τον καλησπερίσουμε και να τον ακούσουμε, μάλλον. Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Δυστυχώς μπαίνουμε στις γιορτές και στον καινούριο χρόνο με δυσάρεστα ζητήματα. Βέβαια όλα αυτά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για το Δήμο Σαμοθράκης, ο οποίος αγωνίζεται τώρα αυτά τα 3 χρόνια με αυτή τη θητεία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του νησιού και προσπαθεί όσο μπορεί να βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο και να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζεται. Δυστυχώς οι περικοπές που γίνανε όλα τα χρόνια, ειδικά οι φετινές, σε ένα βαθμό ο οποίος δεν ήταν προβλέψιμος από τον προϋπολογισμό τον περσινό, έχουμε ένα άνοιγμα 200 με 300 χιλιάδες, στις οποίες υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις σε καύσιμα, σε ανταλλακτικά, σε πράγματα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου, και επίσης ότι ο Δήμος εδώ οτιδήποτε κάνει είναι περισσότερο, ας πούμε, κοστίζουνε οτιδήποτε από ό,τι άλλα μέρη που είναι υπηρετικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ενώ προσπαθήσαμε να το δώσουμε και στα τοπικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, αλλά και τα κεντρικά, και σε συνέδρια και σε πολλά άλλα, και σε προσωπικές επαφές, όπως επίσης και σε όλους τους υπουργούς, τους αρμόδιους, τους υπουργούς εσωτερικών, ενώ εισπράξαμε, εν πάση περιπτώσει, κατανόηση, βλέπουμε δυστυχώς ότι όχι μόνο κατανόηση δεν θα έχουμε, αλλά θα είναι χειρότερα τα πράγματα, καθώς μεθοδεύονται δείκτες οι οποίοι στηρίζονται και πάλι στο πληθυσμιακό κριτήριο, το οποίο το θεωρούμε εγκληματικό για νησιά όπως είναι η Σαμοθράκη, γιατί έχει απαλληφθεί σχεδόν το θέμα της έκτασης ενός νησιού, έχει μπει περισσότερο το πληθυσμιακό, το που ευνοεί κατά κόρον νησιά αναπτυγμένα όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σκάθος, η Κάλυμνος, η Σύρος, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε, να μαραζώνουμε και να μην μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε, διότι εγώ φαίνομαι που έχω άνοιγμα 300.000 περίπου φέτος, και τα οποία είναι σε πλέον, πώς να σας πω, μέσα από τον προϋπολογισμό, δεν είναι κάτι υπέρβαση και οτιδήποτε, δεν μπορώ να πληρώσω τους προμηθευτές, και με αποτέλεσμα πάλι να ξαναπέσουμε σε φαύλους κύκλους χρέωσης και δυσλειτουργίες, τις οποίες αποφασίσαμε όλο το Συμβούλιο και αντιπολίτευση ομόφωνα ότι δεν αξίζει να μην μας γίνεται κατανοητό το πρόβλημά μας και από τα συνδικαλιστικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία. Και δεν έχουμε άλλο πλέον δρόμο, γιατί ό,τι είχαμε να κάνουμε, παραστάσεις, υπομνήματα τα κάναμε, ώστε να δούμε αν αυτό που λέγεται κινητοποίηση, μια δυναμική, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια μαζί με τους πολίτες εδώ, μήπως μπορέσουμε και γίνουμε κοινωνία σε όλους, γιατί το στείλαμε και στον Πρωθυπουργό και όλους αυτού του ζητήματος, γιατί μέχρι τώρα εισπράττουμε, μπορώ να πω, κοροϊδία. Και άρα δεν είναι προσωπική μας υπόθεση ο Δήμος εδώ, ούτε δική μου σαν Δημάρχου. Είναι ανθρώπους που αφορά ένα μεγάλο νησί ακριτικό, ανθρώπους εδώ που προσπαθούν να ζήσουν, να επιβιώσουν, και δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο να η πολιτεία και τα αρμόδια όργανα, γιατί υπάρχει ένα όργανα τα οποία απεργάζονται το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από τις
κυβερνήσεις και πρέπει να, δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό, όλοι αυτοί δεν μπορούν ερήμην μας να αποφασίζουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Το γι' αυτό και προχωράτε στις 2 του Γενάρη στο συμβολικό κλείσιμο του Δήμου. Πρώτα ναι, να δούμε για να γίνει η Βεραπρόν να πάρει μια διάσταση στο θέμα και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε ό,τι είναι δυνατόν και να δούμε επιτέλους μήπως πάρουμε και καμιά απάντηση. Γιατί μέχρι σήμερα ό,τι στέλνουμε και ό,τι ρωτάμε και ζητάμε δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Ακολουθεί ησυχία. Κύριε Δημαρχέ, στα αλήθεια, μιας και αν θα ιεραρχούσαμε τα προβλήματα, δεν ξέρω ποιο θα βάζετε πρώτο και ποιο θα βάζετε δεύτερο αυτούς τους χειμωνιάτικους μήνες στην χειμερινή περίοδο. Πάντως θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την περίθαλψη και τι γίνεται με τη μεταφορά. Κοιτάξτε, η περίθαλψη και η μεταφορά είναι όπως ήταν. Σε έναν βαθμό, μέτριο μπορώ να πω, αλλά δεν αποτελεί το ίσως του. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν, προβάλλουν πιο ουσιαστικά ζητήματα. Όπως? Το οποίο είναι η διαχείριση του νησιού. Η διαχείριση του νησιού. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργήσουμε τα μηχανήματά μας, τα αυτοκίνητά μας, τα οχήματά μας, πώς θα φτιάξουμε τους δρόμους, πώς θα φτιάξουμε τις αγροτικούς δρόμους, τα ρέματα, τις κακοκαιρίες, τη θέρμανση, όλα αυτά τα πράγματα. Λίγα είναι. Mm-hmm. Δεν είναι αμαρτία. Που δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά, οικονομικά τουλάχιστον, η πολιτεία να μεταλαμβάνει υπόψη. Βέβαια. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλετε έτσι με κάποιον τρόπο να προκαλέσετε το πανελλήνιο ενδιαφέρον, υπ' αυτή την έννοια να γίνετε ακουστοί, να σας ακούσουν, να γίνουν γνωστά τα προβλήματά σας από το κυβερνητικό επιτελείο και στη συνέχεια. Ναι. Mm-hmm. Πρώτα το πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν μπορούν όλοι αυτή τη στιγμή, και το λέω σε εσάς που είμαστε εδώ στην περιφέρεια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ασχολούνται με τα θέματα του λεκανοπηδίου της Αθήνας και του κέντρου. Γιατί σωστά. Αυτό έχει γίνει πλέον παράγινε. Και μιλάμε και για προοδευτικά κόμματα και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό μας. Πρώτον αυτό, να ενδιαφερθούν όλοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Εκτός αν πούμε ότι τη διαλύουμε και αυτή και τελείωσε. Ένα πρώτο. Δεύτερον είναι να καταλάβουν οι μεγαλοδήμαρχοι, όπως τους λέω εγώ, mm-hmm. παντού όπου είναι οι αστικοί, ειδικά μεγάλοι δήμαρχοι, δεν μας υπολογίζουν πλέον. Μάλιστα. Και τρίτον, και οι ίδιοι οι δήμαρχοι των νησιών ή άλλων, οι οποίοι και αυτοί βολεύονται ίσως, να καταλάβουν ότι πρέπει να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε κάποια ζητήματα όπως θα τους διεκδικούσαμε πριν πολλά χρόνια. Γιατί ακριβώς τα νησιά πρέπει να λειτουργήσουν, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και αλίμονο αν διαλυθούν και αυτά ή δεν αναπτυχθούν. Το θέμα, καταλαβαίνετε, ότι δεν είναι προσωπικό, δεν είναι κάτι γιατί νομίζουμε κάτι έγινε ή κάτι δεν έγινε. Είναι εθνικό, είναι κατά τη γνώμη μου. Εθνικό, σωστά, και ουσιαστικό, βεβαίως. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να θελήσουν κάποιοι να το αντιμετωπίσουν. Όπως έχουν αντιμετωπίσει πέρσι και προπέρσι θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης διάφοροι υπουργοί, και απευθύνομαι και στον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος ήταν 1-2 χρόνια και ο οποίος και εκείνος δεν μας έδειξε το ενδιαφέρον που έπρεπε, αλλά πέφτουν όλοι μέσα στην πληγάδα των μεγάλων δημάρχων και των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο και εμείς το υπηρετούμε και μας έχουν κοροϊδέψει εμένα προσωπικά, δεν το ανεχόμαστε. Οι βουλευτές της του Εύρου τι κάνουν, κύριε Δημαρχέ? Και οι βουλευτές το ίδιο, δεν ξέρω, θα τους δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο χρόνο μας ξανά. Κοντά στις 2 Γενάρη. Να είστε καλά. Καλή υποδοχή του καινούργιου έτους και ελπίζω αισιόδοξα και θετικά. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Δυστυχώς μπαίνουμε στις γιορτές και στον καινούργιο χρόνο με δυσάρεστα ζητήματα. Βέβαια όλα αυτά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για το Δήμο Σαμοθράκης, ο οποίος αγωνίζεται τώρα αυτά τα 3 χρόνια με αυτή τη θητεία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του νησιού και προσπαθεί όσο μπορεί να βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο και να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές που χρειάζεται. Δυστυχώς οι περικοπές που γίνανε όλα τα χρόνια, ειδικά οι φετινές, σε ένα βαθμό ο οποίος δεν ήταν προβλέψιμος από τον προϋπολογισμό τον περσινό, έχουμε ένα άνοιγμα 200 με 300 χιλιάδες, στις οποίες υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις σε καύσιμα, σε ανταλλακτικά, σε πράγματα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για τη λειτουργία του Δήμου, και επίσης ότι ο Δήμος εδώ οτιδήποτε κάνει
είναι περισσότερο, ας πούμε, κοστίζουν οτιδήποτε από ότι άλλα μέρη που είναι υπηρετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ενώ προσπαθήσαμε να το δώσουμε και στα τοπικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, αλλά και τα κεντρικά και σε συνέδρια και σε πολλά άλλα και σε προσωπικές επαφές, όπως επίσης και σε όλους τους υπουργούς, τους αρμόδιους, τους υπουργούς εσωτερικών, ενώ εισπράξαμε, εν πάση περιπτώσει, κατανόηση, βλέπουμε δυστυχώς ότι όχι μόνο κατανόηση δεν θα έχουμε, αλλά θα είναι χειρότερα τα πράγματα, καθώς μεθοδεύονται δείκτες οι οποίοι στηρίζονται και πάλι στο πληθυσμιακό κριτήριο, το οποίο το θεωρούμε εγκληματικό για νησιά όπως είναι η Σαμοθράκη, γιατί έχει απαλληφθεί σχεδόν το θέμα της έκτασης ενός νησιού, έχει μπει περισσότερο το πληθυσμιακό, το οποίο ευνοεί κατά κόρον νησιά αναπτυγμένα όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Σκάθος, η Κάλυμνος, η Σύρος, και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε, να μαραζώνουμε και να μην μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε, διότι εγώ θέλω που έχω άνοιγμα 300.000 περίπου φέτος και τα οποία είναι σε πλέον, πώς να σας πω, μέσα από τον προϋπολογισμό, δεν είναι κάτι υπέρβαση και οτιδήποτε, δεν μπορώ να πληρώσω τους προμηθευτές. Και με αποτέλεσμα πάλι να ξαναπέσουμε σε φαύλους κύκλους χρέωσης και δυσλειτουργίες, τις οποίες αποφασίσαμε όλο το Συμβούλιο και αντιπολίτευση ομόφωνα ότι δεν αξίζει να μην μας γίνεται κατανοητό το πρόβλημά μας και από τα συνδικαλιστικά όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία. Και δεν έχουμε άλλο πλέον δρόμο, γιατί ό,τι είχαμε να κάνουμε, παραστάσεις, υπομνήματα τα κάναμε, ώστε να δούμε αν αυτό που λέγεται κινητοποίηση, μια δυναμική, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια μαζί με τους πολίτες εδώ, μήπως μπορέσουμε και γίνουμε κοινωνίες σε όλους, γιατί το στείλαμε και στον Πρωθυπουργό και όλους αυτού του ζητήματος, γιατί μέχρι τώρα εισπράττουμε, μπορώ να πω, κοροϊδία. Και άρα δεν είναι προσωπική μας υπόθεση ο Δήμος εδώ, ούτε δική μου σαν Δημάρχου. Είναι ανθρώπους που αφορά ένα μεγάλο νησί ακριτικό, ανθρώπους εδώ που προσπαθούν να ζήσουν, να επιβιώσουν, και δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο να η πολιτεία και τα αρμόδια όργανα, γιατί υπάρχει ένα όργανα τα οποία απεργάζονται το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από τις κυβερνήσεις, και πρέπει να, δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό, όλοι αυτοί δεν μπορούν ερήμην μας να αποφασίζουν. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό και προχωράτε στις 2 του Γενάρη στο συμβολικό κλείσιμο του Δήμου. Πρώτα ναι, να δούμε για να γίνει η να πάρει μια διάσταση στο θέμα, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δούμε ό,τι είναι δυνατόν και να δούμε επιτέλους μήπως πάρουμε και καμιά απάντηση. Γιατί μέχρι σήμερα ό,τι στέλνουμε και ό,τι ρωτάμε και ζητάμε δεν πέραμε ποτέ απάντηση. Ακολουθεί ησυχία. Κύριε Δημαρχέ, στα αλήθεια, μιας και αν θα ιεραρχούσαμε τα προβλήματα, δεν ξέρω ποιο θα βάζετε πρώτο και ποιο θα βάζετε δεύτερο αυτούς τους χειμωνιάτικους μήνες στην χειμερινή περίοδο. Πάντως θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την περίθαλψη και τι γίνεται με τη μεταφορά. Κοιτάξτε, η περίθαλψη και η μεταφορά είναι όπως ήταν. Σε έναν βαθμό, μέτριο μπορώ να πω, αλλά δεν αποτελεί το ίσως του. Αυτή τη στιγμή προβάλλουν πιο ουσιαστικά ζητήματα. Όπως? Το οποίο είναι η διαχείριση του νησιού. Η διαχείριση του νησιού. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργήσουμε τα μηχανήματά μας, τα αυτοκίνητά μας, τα οχήματά μας, πώς θα φτιάξουμε τους δρόμους, πώς θα φτιάξουμε τις αγροτικούς δρόμους, τα ρέματα, τις κακοκαιρίες, τη θέρμανση, όλα αυτά τα πράγματα. Λίγα είναι. Mm-hmm. Δεν είναι αμαρτία. Που δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά, οικονομικά τουλάχιστον, η πολιτεία να μην τα λαμβάνει υπόψη. Βέβαια. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλετε έτσι με κάποιον τρόπο να προκαλέσετε το πανελλήνιο ενδιαφέρον, υπ' αυτή την έννοια να γίνετε ακουστοί, να σας ακούσουν, να γίνουν γνωστά τα προβλήματά σας από το κυβερνητικό επιτελείο και στη συνέχεια. Ναι. Mm-hmm. Πρώτα το πολιτικό επίπεδο. Στο πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν μπορούν όλοι αυτή τη στιγμή, και το λέω σε εσάς που είμαστε εδώ στην περιφέρεια, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ασχολούνται με τα θέματα του λεκανοπηδίου της Αθήνας και του κέντρου. Σωστά. Γιατί αυτό έχει γίνει πλέον παράγινε.
και μιλάμε και για προοδευτικά κόμματα και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλό μας. Πρώτον αυτό, να ενδιαφερθούν όλοι για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Εκτός αν πούμε ότι τη διαλύουμε και αυτή και τελείωσε. Ένα πρώτο. Δεύτερον είναι να καταλάβουν οι μεγαλοδήμαρχοι, όπως τους λέω εγώ, παντού όπου είναι οι αστικοί, ειδικά μεγάλοι δήμαρχοι, δεν μας υπολογίζουν. Αφήνουμε λοιπόν κατά μέρος, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό ρεπορτάζ και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας, της Κομωτινής ειδικότερα. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο αναμένουμε με ενδιαφέρον και συγκεντρώνει επίσης την δουλειά, την καλλιτεχνική δουλειά 78 συνολικά ατόμων επί σκηνής Μεγάρου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Εμείς έχουμε προσκεκλημένη απόψε την πρόεδρό του, την κυρία Μαρία Μαλαμίδου, να τη δούμε και να την καλησπέρισουμε. Χρόνια πολλά, κυρία Μαλαμίδου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια καλά, χρόνια όμορφα. Με υγεία. Υγεία. Όπως λέτε πάντα. Πρώτα είναι η υγεία και όλα τα άλλα είναι διαχειρίσιμα, νομίζω. Mm-hmm. Για αυτή την εκδήλωση, λοιπόν, έτσι, αυτό το μεγάλο γεγονός θα ήθελα να μιλήσουμε ευθύς αμέσως, το οποίο και εμείς επίσης. Στο οποίο είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και μεταδίδουμε με το αντίστοιχο τρέιλερ για τους τηλεθεατές μας σε όλη την περιφέρεια. Ένα γεγονός που αποτελεί πρωτοβουλία του ΔΠΘ και συγκεντρώνει τη δουλειά πολλών ανθρώπων επί σκηνής, από διαφορετικό μετερίζει κάθε φορά, αλλά είναι ο πολιτισμός, ξεκινάει από το μεράκι των ανθρώπων της τοπικής μας κοινωνίας για να καταλήξει σε όμορφα και δημιουργικά αποτελέσματα. Τι λέτε? Έχω να πω ότι σωστά λέτε ότι είναι μεγάλο γεγονός, γιατί δεν συνηθίζω να υπερβάλλω, αλλά πραγματικά για την πόλη το γεγονός ότι γύρω στους 78 ανθρώπους θα τους δούμε να παράγουν καλλιτεχνικά ένα προϊόν μέσα στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, για μένα είναι μέγα θέμα. Και μέγα θέμα και από άποψη συνεργασίας και από άποψη ανάδειξης των ανθρώπων που ζουν την τέχνη, τη βιώνουν, δεν είναι κατά ανάγκη το επάγγελμά τους, αλλά μπορεί να είναι το πάθος τους, η λαχτάρα τους, ο τρόπος της ζωής τους. Κάποιοι από αυτούς πληρώνονται, κάποιοι όχι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τόσο μεγάλες δυσκολίες που έχουμε να ενωνόμαστε και να δείχνουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολη καιρή και δύσκολη και για την κοινωνία και για το ΔΠΘ. Όμως αυτή τη στιγμή είπαμε να αποχαιρετήσουμε ό,τι έχει συμβεί και να υποδεχτούμε ό,τι έρχεται με έναν τρόπο που θεωρώ ότι μας ενώνει. Μας ενώνει στην πράξη, μας ενώνει και στη θεωρία. Και το πιο ευχάριστο θα ήταν να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι το 95% της πόλης μας άνθρωποι. Είναι 35 μουσικοί κλασικής ορχήστρας που ήδη η Ορχήστρα Φίλων Μουσικής έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια ότι μπορεί να κάνει με αξιώσεις μια τέτοιου είδους παραγωγή. Γι' αυτό και το ΔΠΘ εμπιστεύτηκε όλη αυτή την παραγωγή πάνω τους. Έχει η τιμητική παρουσία το Θρακικό Οδείο Κομωτινής, που βλέπουμε να συνεργάζονται και δύο μεγάλες ομάδες, η χοροδία με τους μουσικούς πρώτη φορά, 25 άνθρωποι επίσης, 4 ερμηνευτές που θα φέρουν πιο κοντά μας κάποια οικεία ακούσματα με έναν διαφορετικό τρόπο, χορεύτρες από τη σχολή Πλιέ. Και να μην ξεχάσω να πω χίλια ευχαριστώ τον κύριο Σικάκη, ο οποίος μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία που έχει το θέατρο δέχτηκε αφιλοκερδώς να μας βοηθήσει στον ήχο και στο φως, γιατί ξέρετε το Μέγαρο είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Χρειάστηκε 1.500 ευρώ ενίκιο για να μπούμε. Ωστόσο προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε το εισιτήριο στα 12 ευρώ και στα 12 ευρώ για όλες τις θέσεις, γιατί αυτή είναι και η τακτική μας. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να το αγκαλιάσει, να το δεχτεί και μετά να δούμε πώς μπορούμε κάθε φορά να δημιουργούμε πράγματα της πόλης. Νομίζω ότι μόνο να συμφωνήσουμε μπορούμε σε αυτό. Θα είναι και η Άλμα Λίμπρε, λοιπόν, εκεί έχουν και... Συγγνώμη που τους ξέχασα, θα μας δώσουν κάτι πάρα πολύ αισθησιακό και νόστιμο. Προσπαθούσα να το θυμηθώ, καλά κάνω. Ναι. Ούτως ή άλλως πάντοτε είναι παρόντες, όποτε του ζητηθεί. Και ειδικά με το ΔΠΘ έχουμε, ναι. Και τα καλοκαίρια ενωνόμαστε με το Άλμα Λίμπρε, στο θερινό κινηματογράφο. Σωστά, πολύ σωστά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για το πρόγραμμα το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επίσης όσοι επιθυμούν. Και επειδή είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι και απευθυνόμαστε με αφορμή την τοπική μας κοινωνία και σε όλους όσους θέλουν να περάσουν ένα διαφορετικό Σάββατο. Ναι. Για να δούμε, λοιπόν. Να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα. Ακριβώς. Γιατί αυτοί που θα έρθουν από άλλες πόλεις, καλό είναι να το γνωρίζουν. Να πούμε ότι θα διαρκέσει γύρω στη 1,5 ώρα. Τα κομμάτια, τα μουσικά και
και τα ερμηνευτικά είναι οικεία στον κόσμο, είναι γνωστά, είναι ελληνικά και ξένα εορταστικά κομμάτια. Αξίζει τον κόπο να φέρουν και παιδιά μαζί τους. Όσον αφορά τη θεματική, αυτή νομίζω είναι σε γενικές γραμμές, έχει εναλλαγές, νομίζω ότι είναι κάτι ολοκληρωμένο. Από ό,τι βλέπουμε, αποχαιρετούμε πολύ ωραία το 2013. Το 2013, το οποίο ήταν ένα, κατά την άποψή μου, πολύ δημιουργικό έτος για το Διπεθέα Κομωτινής. Έχω να θυμηθώ πάρα πολλά γεγονότα, και μουσικά αλλά και παραστάσεις, και έχουν να τα θυμηθούν και οι τηλεθεατές μας στην περιφέρεια, διότι μου κάνανε τη χαρά και την τιμή να τα επικοινωνήσω, διασφαλίζοντας, και αυτή είναι μια χαρά, η χαρά του δημοσιογράφου, και συνεντεύξεις με ανθρώπους που δεν θα είχατε δυνατότητα αλλιώς να δω ή να επικοινωνήσω. Και δεν θα ξεχάσω βέβαια και το μεγάλο δώρο που μου κάνατε στην αρχή του έτους. Για μένα ήταν όνειρο ζωής να συναντήσω και να μιλήσω με την Λίνα την Νικολακοπούλου. Σας το είχα πει κιόλας, που είχε έρθει εδώ με την Αργυρό την Μπαρμπαρίγου. Άρα ρωτώ. Την Αργυρό την Καπαρού, συγγνώμη. Ναι, ναι, συγγνώμη. Είναι τραγουδίστρια. Και η άλλη είναι πολύ μαγείρισσα, νομίζω. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Την Αργυρό την Καπαρού με την αγάπη 5, η αγάπη 5 γράμματα, ναι, ήταν το τίτλο τη δουλειά του. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ας κάνουμε και ταμείο. Ταμείο να κάνουμε. Να πούμε ότι το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Πάρα πολύ όμως. Αλλά μια δημιουργική χρονιά, όπως είπατε. Θα σας πω ότι δυστυχώς κλείνει ο Δεκέμβρης και ό,τι είδατε το 2013 σε χρήματα δεν το οφείλει το ΔΠΘ, σε τρίτους, δηλαδή έγιναν και παραγωγές και συμπαραγωγές και ο κόσμος μας στήριξε. Το λέω γιατί είναι δύσκολη περίπτωση αυτού του είδους του πολιτισμού. Το ΔΠΘ αναγκάζει τον κόσμο να απολαύσει τον πολιτισμό αλλά πληρώνοντάς τον, που σημαίνει τον εκτιμά σίγουρα τον πολιτισμό ερχόμενο σε αυτά που δημιουργούμε ως δράσεις. Όμως το τέλος του 2013 μας βρίσκει χωρίς χρηματοδοτήσεις. Χωρίς χρηματοδότηση από το Δήμο Κομωτινής, χωρίς χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό δημιουργεί κάποια φρένα. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα της επόμενης θεατρικής παύλα καλλιτεχνικής χρονιάς, είμαστε λίγο συντηρητικοί στις κινήσεις μας. Γιατί η τακτική είναι να μην δημιουργούμε χρέη, να μην σας πω ότι και τα χρέη που παραλάβαμε ήδη κατά το ίμιση έχουν κατέβει. Μιλάτε για χρέη, εμφατικά θα πρέπει να το τονίσω, για χρέη από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Βεβαίως. Αυτό ήδη έχει, με όλα αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε, όσα χρήματα είχαμε ως εισοδήματα και ανάλογα με τη διαχείριση που κάναμε, καταφέραμε και να μειώσουμε τα χρέη, αλλά και ό,τι είδατε μέχρι σήμερα, από την αρχή της Δημοτικής Αρχής μέχρι σήμερα, όπως έχει αλλάξει, είναι όλα πληρωμένα. Λοιπόν, κάποια ελάχιστα που τρέχουν είναι τα αναγκαία. Έχω να πω ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε τα χρήματα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν προτάσεις έτοιμες, αλλά δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα και τα ελάχιστα που είχαμε θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μείνουν στον τόπο, γι' αυτό και, η απόφαση αυτής της παραγωγής με τους φίλους της μουσικής, ενώ θα μπορούσε να σπαστεί σε μικρά κομματάκια και να έρθουν κάποιοι καλλιτέχνες. Εμείς πάντα εκτιμούμε τους ανθρώπους της πόλης. Αν δείτε ότι στο πέρασμα των τριών χρόνων εμπλέκονταν πάντα και κομωτινέοι που άξιζαν τον κόπο να βρίσκονται στην πόλη τους και να δείξουν τη δουλειά τους. Αυτό τώρα το κάνουμε μέσα από τους ανθρώπους της πόλης. Όμως δεν θα χάσουμε χρόνο. Δηλαδή, μπορεί ο χειμώνας να φαίνεται ήσυχος για την ώρα. Θα σας πω ότι μόλις τελείωσε το παιδικό, η παιδική παραγωγή, που σημαίνει ότι γύρω στα 3.500 παιδιά, ενώ είναι 4 σύνολο, όσα τουλάχιστον τα σχολεία τους αποφάσισαν να έρθουν, είχαν τη χαρά να δουν ένα αξιόλογο έργο, το παιχνίδι του μυαλού και της καρδιάς, που πήγε πάρα πολύ καλά και από αντιπώσεις στα μάτια των παιδιών, αλλά και από κινητικότητα. Τέλειωσε τη μέση του Δεκέμβρη περίπου. Και για να μην χάσουμε χρόνο, εδώ είναι και μια καλή είδηση, για να μην λέμε μόνο δεν έχουμε λεφτά, θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Ο χειμώνας τώρα αρχίζει. Θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε το θεατράκι μας καινούριο. Άρα, και αυτό δύο ερωτήματα. Ναι. Δύο ερωτήματα. Ο φετινός χειμώνας θα είναι ήσυχος? Όχι, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Μπορεί να μην είναι ήσυχος. Μπορεί ξαφνικά να κάνει φασαρία. Αλλά για την ώρα θα είναι ήσυχος, γιατί θέλουμε τα βήματα να είναι συνετά. Τα βήματα, λοιπόν, τα συνετά βήματα στρέφονται αυτή την περίοδο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, προς την κατεύθυνση του καλοπισμού
του ίδιου του Διπεθέ. Ε? Δεν είναι ακριβώς καλοποιησμός, είναι πάρα πολύ ουσιαστικές οι εργασίες που θα γίνουν. Χρήματα δηλαδή, πώς εξασφαλίσαμε? Θα σας πω, είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα που στην αρχή της θητείας είχαμε βρει από το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει να κάνει με ευρωπαϊκά χρήματα και δεν βαραίνουν καθόλου τον Δημότη Κομωτινέο. Αυτό το πρόγραμμα, αφού εγκρίθηκε και έγινε και όλη η νόμιμη διαδικασία ώστε να έρθει στα χέρια κάποιου εργολάβου, υπογράφεται αυτή τη στιγμή η σύμβαση και ξεκινούν οι διαδικασίες που θα πρέπει να πούμε ότι έχουν να κάνουν με την εξυγίανση ενός κτηρίου. Δεν είμαι μηχανικός για να το πω πιο όμορφα, κάπως έτσι μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο φιλοξενείται σε ένα κτίριο που είναι πάρα πολλά χρόνια παρατημένο. Αυτό έπρεπε να συμβεί. Η καλύτερη περίοδος ήταν να συμβεί το καλοκαίρι. Όμως τα πράγματα τα γραφειοκρατικά δεν κοιτούν τις θεατρικές σεζόν, κοιτούν το γράμμα του νόμου. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που είναι έτοιμα τα πάντα για να γίνει το θεατράκι καινούριο από άποψη στέγης, κουφωμάτων, υπογείων, συνδέσεων, γενικά οτιδήποτε θα το εξορθολογήσει, ώστε να, ακόμα και τα καθίσματα, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό θέατρο από άποψη τεχνική και υλικοτεχνική υποδομή. Αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθήσει στο να πούμε ότι κάτι κάνουμε έστω και σε αυτό το σημείο. Γιατί αν σκεφτείτε ότι είναι και η τελευταία χρονιά, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, δηλαδή έρχονται εκλογές, έρχονται καινούργια πράγματα, μπορεί να είναι καινούργια με άλλον τρόπο, μπορεί να είναι τα ίδια. Σκεφτείτε ότι θα έχουμε στο τέλος μιας θητείας ένα καινούργιο θέατρο, αρκετές δράσεις και μειωμένα μπορεί και καθόλου χρέη. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Βλέπουμε πώς προχωράτε. Ρώτησα απλά για τις όποιες παραγωγές, διότι μας καλομάθατε μάλλον το 2013. Δεν τις αποκλείω, αλλά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο θα φανεί ανακόλουθο στη συνέχεια. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε μεγάλο πάθος γι' αυτό. Θέλουμε πάρα πολύ. Μπορεί να δημιουργηθούν προηγούμενα και σε άλλες σκηνές. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ήταν. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αρκεί να υπάρχει αυτή η παραγωγή της πρωτότυπης σκέψης, η καταγραφή της ή αν θέλετε η παρουσία της επισκηνής. Αυτή η χρονιά ακούστηκαν πριν από το ξεκίνημα, το θεατρικό ξεκίνημα του 2013, για το ξεκίνημα για το Διπεθέ, υπήρξαν διάφορες σκέψεις ή ανησυχίες για το αν τελικά θα προχωρούσε το Διπεθέ, πώς θα προχωρήσει και χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή. Τελικά μια χώρα πήγε χρονιά, αν μπορώ να σκεφτώ έτσι. Εντάξει, νομίζω πήγε καλά. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος. Γιατί μπορεί να λέμε εμείς πράγματα, αλλά πάντα στην αποδελτίωση όσων λέμε, έχουμε να κάνουμε με νούμερα και με απολογισμούς, οι οποίοι δείχνουν αν ο κόσμος θέλει θέατρο, εάν αγαπάει τις επιλογές μας και αν τις στηρίζει. Και μην ξεχνάτε ότι ο απολογισμός του 2012 ήταν 20.500 οι θεατές. Στο 2013 θα είμαστε σε περίπου στα ίδια νούμερα. Είναι πάρα πολλά για την πόλη μας αυτά τα νούμερα. Σωστά. Κυρία Μαλαμίδου, οι εκλογές έρχονται, έτσι, αυτό το συζητάμε ήδη εδώ και μέρες γενικότερα από το τομέα ενημέρωσης, μέσα από το τομέα ενημέρωσης και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είστε εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος, από εκεί άλλωστε απορρέει και η συγκεκριμένη ευθύνη, την οποία σας ανέφερε ο Δήμαρχος Κομωτινής για το Διπεθέ της Κομωτινής. Τι διάθεση έχετε για τις επικείμενες εκλογές? Οι εκλογές έρχονται, καλά το είπατε. Ήδη άρχισε να γίνεται αντιληπτό το κλίμα. Δεν βιάζομαι και πολύ να σας πω. Νομίζω ότι έχω καιρό να το σκεφτώ επί προσωπικού. Σαφώς και έχω να πω ότι θα είμαι στο πλευρό του κύριου Πετρίδη όπως και να έχει, είτε ως υποψήφια είτε αλλιώς, γιατί του αξίζει να επανεκλεγεί. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι λίγες φορές στη ζωή μου έχω δει να δουλεύουν έτσι. Δηλαδή, πραγματική δουλειά σε εργατόρες, σε ευθύνες, σε άγχος. Και επίσης θα ήθελα, μια και μου δίνεται ευκαιρία, να πω ότι είχα και μια υπέροχη συνεργασία. Ξέρετε, το να σου δώσει κάποιος ευθύνες και να σε τιμάει μέσα από αυτό, μην παρεμποδίζοντας ή μην λέγοντας τις δικές του τακτικές, αλλά αφήνοντάς να κάνεις πράγματα που θα αναδείξουν αυτό που και οι δύο έχουμε ως κοινό στόχο, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι μου έδειξε μια εμπιστοσύνη που στη δουλειά μου την έβλεπα σε κάποιους πελάτες, σε κάποιους όχι. Αυτό ήταν μια τεράστια εμπιστοσύνη που μου έδειξε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Το αξίζει.
μια επόμενη φορά, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η φορά στην τριετία. Νομίζω ότι ήταν σημαντικά τα προβλήματα και να πω και εδώ ότι σαφώς αν είχε χρήματα ο Δήμος Κομωτινής τα έδινε στο θέατρο, αλλά προτεύουν άλλα. Μάλιστα. Να κλείσουμε αυτή μας την κουβέντα όπως περίπου ξεκινήσαμε. Ναι, να δώσουμε ραντεβού το Σάββατο στις 8 η ώρα, που θα νομίζω ότι επί μια μισή ώρα θα δημιουργηθεί μια θετική ατμόσφαιρα για να ξεχάσουμε αυτά που πρέπει να ξεχάσουμε. Το πρέπει δεν το χρησιμοποιώ συχνά, αλλά όταν πρέπει να ξεχάσω, πρέπει να ξεχάσω, γιατί και να θυμηθούμε ότι η τέχνη γενικά είναι ένα ανάγχωμα. Ένα ανάγχωμα στο ότι βάλει ο καθένας στο μυαλό του σε δυσκολίες. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι μουσικό αυτή τη φορά. Σας ευχαριστούμε. Θα είναι μουσικό. Ευχαριστίζω να υπερβάλλω, αλλά πραγματικά για την πόλη το γεγονός ότι γύρω στους 78 ανθρώπους θα τους δούμε να παράγουν καλλιτεχνικά ένα προϊόν μέσα στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, για μένα είναι μέγα θέμα. Και μέγα θέμα και από άποψη συνεργασίας και από άποψη ανάδειξης των ανθρώπων που ζουν την τέχνη, τη βιώνουν, δεν είναι κατά ανάγκη το επάγγελμά τους, αλλά μπορεί να είναι το πάθος τους, η λαχτάρα τους, ο τρόπος της ζωής τους. Κάποιοι από αυτούς πληρώνονται, κάποιοι όχι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τόσο μεγάλες δυσκολίες που έχουμε να ενωνόμαστε και να δείχνουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολη καιρή και δύσκολη και για την κοινωνία και για το ΔΠΘ. Όμως αυτή τη στιγμή είπαμε να αποχαιρετήσουμε ό,τι έχει συμβεί και να υποδεχτούμε ό,τι έρχεται με έναν τρόπο που θεωρώ ότι μας ενώνει. Μας ενώνει στην πράξη, μας ενώνει και στη θεωρία. Και το πιο ευχάριστο θα ήταν να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι το 95% της πόλης μας άνθρωποι. Είναι 35 μουσική κλασικής ορχήστρας που ήδη η Ορχήστρα Φίλων Μουσικής έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια ότι μπορεί να κάνει με αξιώσεις μια τέτοιου είδους παραγωγή. Γι' αυτό και το ΔΠΘ εμπιστεύτηκε όλη αυτή την παραγωγή πάνω τους. Έχει η τιμητική παρουσία το Θρακικό Οδείο Κομωτινής, που βλέπουμε να συνεργάζονται και δύο μεγάλες ομάδες, η χοροδία με τους μουσικούς πρώτη φορά, 25 άνθρωποι επίσης, 4 ερμηνευτές που θα φέρουν πιο κοντά μας κάποια οικεία ακούσματα με έναν διαφορετικό τρόπο, χορεύτρες από τη σχολή Πλιέ. Και να μην ξεχάσω να πω χίλια ευχαριστώ τον κύριο Σικάκη, ο οποίος μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία που έχει το θέατρο δέχτηκε αφιλοκερδώς να μας βοηθήσει στον ήχο και στο φως, γιατί ξέρετε το Μέγαρο είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Χρειάστηκε 1.500 ευρώ ενίκιο για να μπούμε. Ωστόσο προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε το εισιτήριο στα 12 ευρώ και στα 12 ευρώ για όλες τις θέσεις, γιατί αυτή είναι και η τακτική μας. Νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να το αγκαλιάσει, να το δεχτεί και μετά να δούμε πώς μπορούμε κάθε φορά να δείξουμε πράγματα της πόλης. Νομίζω ότι μόνο να συμφωνήσουμε μπορούμε σε αυτό. Θα είναι και οι Άλμα Λίμπρε λοιπόν εκεί. Έχουν και... Συγγνώμη που τους ξέχασα. Θα μας δώσουν κάτι πάρα πολύ αισθησιακό και νόστιμο. Προσπαθούσα να το θυμηθώ. Καλά κάνω. Ναι. Ούτως ή άλλως πάντοτε είναι παρόντες όποτε του ζητηθεί. Και ειδικά με το ΔΠΘ έχουμε. Ναι. Και τα καλοκαίρια ενωνόμαστε με το Άλμα Λίμπρε στο θερινό κινηματογράφο. Σωστά. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να σου ρωτήσω για το πρόγραμμα το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επίσης όσοι επιθυμούν. Και επειδή είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι και απευθυνόμαστε με αφορμή την τοπική μας κοινωνία και σε όλους όσους θέλουν να περάσουν ένα διαφορετικό Σάββατο. Ναι, για να δούμε λοιπόν. Να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα. Ακριβώς. Γιατί αυτοί που θα έρθουν από άλλες πόλεις, καλό είναι να το γνωρίζουν. Να πούμε ότι θα διαρκέσει γύρω στη μία μισή ώρα. Τα κομμάτια, τα μουσικά και τα ερμηνευτικά είναι οικεία στον κόσμο, είναι γνωστά. Είναι ελληνικά και ξένα εορταστικά κομμάτια. Αξίζει τον κόπο να φέρουν και παιδιά μαζί τους. Όσον αφορά τη θεματική, αυτή νομίζω είναι σε γενικές γραμμές, έχει εναλλαγές, νομίζω ότι είναι κάτι ολοκληρωμένο. Από ό,τι βλέπουμε, αποχαιρετούμε πολύ ωραία το 2013. Το 2013, το οποίο ήταν ένα, κατά την άποψή μου, πολύ δημιουργικό έτος για το ΔΠΘ Κομωτινής. Έχω να θυμηθώ πάρα πολλά γεγονότα, και μουσικά αλλά και παραστάσεις, και έχουν να τα θυμηθούν και οι τηλεθεατές μας στην περιφέρεια, διότι μου κάνανε τη χαρά και την τιμή να τα επικοινωνήσω, διασφαλίζοντας, και αυτή είναι μια χαρά, η χαρά του δημοσιογράφου, και συνεντεύξεις με ανθρώπους που δεν θα είχατε δυνατότητα αλλιώς να δω ή να επικοινωνήσω. Και δεν θα ξεχάσω βέβαια και το μεγάλο δώρο που μου κάνατε
στην αρχή του έτους. Για μένα ήταν όνειρο ζωής να συναντήσω και να μιλήσω με την Λίνα την Οικονοκοπούλου. Σας το είχα πει κιόλας, που είχε έρθει εδώ με την Αργυρό την Μπαρμπαρίγου. Άρα ρωτώ. Την Αργυρό την Καπαρού, συγγνώμη. Την Καπαρού, ναι, ναι, συγγνώμη. Δείστε και η άλλη είναι πολύ μαγείρισα. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Την Αργυρό την Καπαρού με την αγάπη πέντε, η αγάπη πέντε γράμματα ήταν το τίτλο τη δουλειά του. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ας κάνουμε και ταμείο. Ταμείο να κάνουμε. Να πούμε ότι το 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ όμως, αλλά μια δημιουργική χρονιά, όπως είπατε. Θα σας πω ότι δυστυχώς κλείνει ο Δεκέμβρης και ό,τι είδατε το 2013 σε χρήματα δεν το οφείλει το ΔΠΘ, σε τρίτους, δηλαδή έγιναν και παραγωγές και συμπαραγωγές και ο κόσμος μας στήριξε. Το λέω γιατί είναι δύσκολη περίπτωση αυτού του είδους του πολιτισμού. Το ΔΠΘ αναγκάζει τον κόσμο να απολαύσει τον πολιτισμό, αλλά πληρώνοντάς τον, που σημαίνει τον εκτιμά σίγουρα τον πολιτισμό ερχόμενο σε αυτά που δημιουργούμε ως δράσεις. Όμως το τέλος του 2013 μας βρίσκει χωρίς χρηματοδοτήσεις. Χωρίς χρηματοδότηση από το Δήμο Κομωτινής, χωρίς χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό δημιουργεί κάποια φρένα. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα της επόμενης θεατρικής παύλα καλλιτεχνικής χρονιάς, είμαστε λίγο συντηρητικοί στις κινήσεις μας. Γιατί η τακτική είναι να μην δημιουργούμε χρέη, να μην σας πω ότι και τα χρέη που παραλάβαμε ήδη κατά το ίμιση έχουν. Αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται τη Δευτέρα στο Βράχο νούμερο 2 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Alma Libre. Έχει τον αριθμό 5. Για το συγκεκριμένο, λοιπόν, για το συγκεκριμένο γεγονός θα μας μιλήσουν ευθύς αμέσως δύο επίλεκτα μέλη του Συλλόγου. Καλωσορίζουμε λοιπόν και ευχόμαστε χρόνια πολλά στην πρόεδρο του Alma Libre, την κυρία Άρτεμ Τσολάκη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Όπως επίσης και στον πρώην πρόεδρο, μέλος του Alma Libre, αλλά και με μία άλλη ιδιότητα τον καλούμε σήμερα εδώ, τον προσκαλούμε, τον κύριο Γιώργο Σμούρο. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, χρόνια καλησπέρα. Πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, κυρία Τσολάκη, είχε τον αριθμό 5. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως από το γεγονός που το φιλομετρούμε σιγά σιγά. Ναι, ξεκίνησε με το 1, όπου ήταν μια εκδήλωση ιδιαίτερα δύσκολη για μας. Ήταν η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη εξωστρεφής εκδήλωση για να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει το τάγκο. Περνώντας τα χρόνια είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Γι' αυτό και φέτος το Tango 5 φιλοξενείται σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο, ώστε να μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερα άτομα το συγκρότημα που θα παίξει μαζί μας, η Quinteto Tangarto, ένα διάσημο συγκρότημα από την Αθήνα. Και θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε για πρώτη φορά σε μια μιλόγκα μας και τον Παντονεόν. Κύριε Σγούρο, εντράτω με τις ευκαιρίες και να σας ρωτήσω για τον Παντονεόν, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία, την πορεία και την πρωτοδημιουργία ίσως του τάγκο, σωστά? Ακριβώς. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα συγκροτήματα που έχουν στη σύνθεσή τους Παντονεόν. Το Παντονεόν είναι μια μορφή ακορντεόν, αλλά διαφέρει πάρα πολύ ο ήχος του. Έχει συνυφαστεί πλέον με τη μουσική του τάγκο. Και στην ουσία είχε δημιουργηθεί στη Γερμανία και με τους μετανάστες πήγε στην Αργεντινή. Όλα τα άλλα όργανα εξελίχθηκαν, έγινε και το σημερινό ακορντεόν που ξέρουμε, αλλά τον Παντονεόν διατήρησε αυτή τη μορφή και αυτόν τον μελαγχολικό του ήχο. Έτσι λοιπόν ξαναμπολιάστηκε όλος ο κόσμος με αυτό το όργανο μέσω της Αργεντινής και έχει έρθει και στην Ελλάδα και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που θα ακούσουμε αυτό το συγκρότημα του Σταγκάρτο με Παντονεόν στη σύνθεσή του. Άρα μπορώ να αντιληφθώ και μπορούν να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας ότι δίδεται πέρα από το σημαντικό αυτό γεγονός, τη χαρά δηλαδή να χορέψουν, να ακούσουν αγαπημένες μουσικές του αργεντίνικου τάγκο, παράλληλα να προσδίδεται και ορισμένα ιστορικά στοιχεία να το ακούσουν όπως ακριβώς πρωτοδημιουργήθηκε και εξελίχθηκε. Και αυτό είναι ίσως και η πρωτοτυπία του Tango 5, κυρία Τσολάκη, ναι. Του Tango 5 δηλαδή, όπως επίσης ότι φέτος, όπως διάβαζα και αντιλαμβάνομαι, θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε και ένα ακόμη συγκρότημα που ξεπίβησε, δημιουργήθηκε, είχε ως πρώτο πυρήνα και ηθήνοντα νόα, αν μπορώ να αντιληφθώ σωστά, και
ένα μέλος του Άγμα Λίμπρε. Για να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ναι, ήταν η δημιουργία ενός συγκροτήματος το οποίο θα έπαιζε μουσική τάγκο και το οποίο θα μπορούσε να μας συνοδεύει στις μιλόγκες. Ήταν μια σκέψη και μια επιθυμία η οποία ξεκίνησε από την αρχή του συλλόγου. Φέτος ορίμασαν οι καταστάσεις, οι συνθήκες και έτσι καταφέραμε να κατάφεραν μάλλον κάποια μέλη με κάποιους άλλους βέβαια εκτός του συλλόγου να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα το οποίο παίζει μουσική τάγκο. Μεγάλη μας τιμή που μέσα σε αυτό το συγκρότημα είναι ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου, ο Γιώργος και η Μαρία. Αλλά περισσότερα καλύτερα να μας πει ο Γιώργος γι' αυτό. Βέβαια. Κύριε Σγούρο, σας ακούμε. Ναι, τα περισσότερα τα είπε η πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς που αγαπούν το χορό του τάγκο αγαπούν και τη μουσική. Όσοι την χάνουμε να παίζουμε μουσική ή να τραγουδάμε όπως η Μαρία Κυπουρού, θέλαμε πάντα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μουσικό σύνολο, το οποίο το μόνο από ότι δεν είναι και πολύ εύκολο ως εγχείρημα, γιατί χρειάζεται το μουσικό σύνολο αυτό να δίνει μεγάλη σημασία στον χορευτή. Δηλαδή πρέπει να παίζει τάγκο, αλλά να παίζει τάγκο για τους υπόλοιπους, για αυτούς που χορεύουν. Αυτό λοιπόν εδώ και ένα χρόνο το προσπαθούμε. Είμαστε τρία μέλη, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα μέλη που θα έρθουν στο συγκρότημα. Και σιγά σιγά θέλουμε να χτίσουμε εδώ στην περιοχή το πρώτο συγκρότημα που να είναι αμιγώς προσανατολισμένο στο χορό του τάγκο. Και έτσι να κάνουμε αυτό που αγαπούμε και χορεύοντας και παίζοντας μουσική. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και οι τηλεθεατές μας να μοιραστούν περισσότερους ήχους και εικόνες από αυτό το εγχείρημα την Δευτέρα, στο βράχο νούμερο 2. Ναι. Κυρία Τσολάκη, θα πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι ο Άλμα Λίμπρε και μέσα από τη σάλσα βέβαια, κυρίως από το τάγκο που τώρα είναι το επίκεντρό μας λόγω και της συγκεκριμένης εκδήλωσης, έχει καταφέρει να διηγεί αλλά και να παίρνει από την τοπική κοινωνία, να λειτουργεί ως άμεσος, ως σημαντικός συνδετικός κρίκος σε οτιδήποτε αφορά στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Κομοτηνίας. Θέλετε έτσι, αυτή είναι μια διαπίστωσή μου, αλλά θα ήθελα να σας το θέσω και ως ερώτημα. Ναι, νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι πέρα από το να επιτυχάνει ο καθένας τους σκοπούς, τους δικούς του σκοπούς, είναι να προσδίδει και κάτι συνολικά στην τοπική κοινωνία. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες και σε όλες τις προσπάθειες να δημιουργηθεί κάτι πιο ουσιαστικό και κάτι να υπάρξει ένα δέσιμο όλων των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας και να φανεί κάτι, ένα πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα. Επομένως, συμμετέχουμε και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση για συνεργασία. Έτσι, φέτος ο Άλμα Λίμπρε θα συμμετέχει σε μια παράσταση η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 28 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής και το οποίο διοργανώνεται από το ΔΠΘ, από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κομοτηνής. Ναι. Ίσως εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε και λιγάκι τον τίτλο. Είναι μια μεγάλη εορταστική συναυλία που διοργανώνει με το Σύλλογο οι φίλοι της Μουσικής Θράκης το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομοτηνής. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα νωρίτερα να ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες γύρω από αυτό και από την πρόεδρο του ΔΠΘ, την κυρία Μαρία Μαλαμίδου. Εκεί, κύριε Σγούρο, θα χορέψατε με την κυρία Τσολάκη. Ναι. Θα σας αποκαλύψουμε. Σάρμα Λίμπρε, είστε έτσι το ζευγάρι το οποίο θα συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση. Ναι. Όπως ως ήθιστε τα τελευταία 5 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί τέσσερα. Από τους Ωτραβές θα παίξει ο άνθρωπος που παίζει κοντραμπάσο. Θα παίζει λοιπόν στην ορχήστρα. Ενώ εγώ θα έχω την τιμή να χορέψω με την Άρτεμι ως συνεργάτες στην όλη αυτή η εκδήλωση. Γιατί θα έχει πολλούς συνεργάτες, θα είναι το ΔΠΘ, θα είναι η χοροδία του Θρακικού Οδείου, έτσι, η σχολή μπαλέτου Πλιέ. Ναι, οπότε είναι τιμή μας να συμμετέχουμε όλοι εκεί, εγώ με την άλλη μου ιδιότητα. Και θα είναι, πιστεύουμε, πολύ όμορφα. Και πραγματικά είναι θετικό το γεγονός ότι ο Άλμα Λίμπρε αποτελεί ένα σημείο αναφοράς γενικότερα στο πολιτιστικό γίγνεσθε, επαναλαμβάνω. Άρα ξεκινώ ξανά από σας το ερώτημα και να προχωρήσω προς την Πρόεδρο. Εσείς μαζί με την Γιάννα τη Σόφτα είσαστε από τους ανθρώπους που δημιουργήσατε τον Άλμα Λίμπρε στην Κομοτηνή. Όταν λοιπόν βλέπετε
το παιδί να μεγαλώνει και μάλιστα έτσι με αυτές τις εκφάνσεις, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις? Κοιτάξτε, καμαρώνουμε είναι η αλήθεια, mm-hmm. γιατί όταν δημιουργείς κάτι, θεωρώ και εγώ και η Λιάνα ότι είναι επιτυχημένο μόνο όταν μεγαλώσει αφού το αφήσεις εσύ. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που κάποιος ξεκινά, είναι πολύ πετυχημένος σε όλους τους τομείς, αν θέλετε, και μόλις αυτός φύγει, το πράγμα καταραίει. Είναι σε πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι από εκεί που αφήσαμε εμείς τον Σύλλογο, έχει μεγαλώσει απίστευτα περισσότερο, έχει γίνει απίστευτα καλύτερος και περνάμε πολύ καλύτερα και έχει πολύ μεγαλύτερο έργο. Αυτό το νούμε να πούμε ότι είναι και μια δική μας επιτυχία, ότι αυτό το πράγμα συνεχίστηκε. Mm-hmm. Κυρία Τσολάκη, τι έχει να αναδείξει ο καινούριος χρόνος? Αυτή είναι η τελευταία, η μεγαλύτερη και τελευταία φυσικά εκδήλωση του Alma Libre για το 2013, όμως το 2013 είχε πολλά γεγονότα. Ούτως ή άλλως ναι. από τον Alma Libre. Φέτος ήταν μια πολύ δημιουργική χρονιά. Είχαμε τη χαρά να χορέψουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση και μας άρεσε πάρα πολύ. Χορέψαμε και πάλι στο σταθμό με ιδιαίτερη επιτυχία. Διοργανώσαμε το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα τα τελευταία 3 χρόνια, ο τρίτος χρόνος ήταν φέτος. Και αυτά είναι πέρα από τις καθιερωμένες... Συμμετείχατε στις ημέρες μουσικής στην κεντρική πλατεία. Συμμετείχαμε στις μέρες μουσικής, ναι. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται πέρα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας που γίνονται κάθε Τρίτη στο Journey, κάποια μεγάλα πάρτι που γίνονται μία φορά το μήνα ή μεγάλες ημιλόγγες μας που γίνονται επίσης μία φορά το μήνα. Μας αρέσει που μπορούμε και δημιουργούμε κάτι καινούριο, που μπορούμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι έξω από τα πολύ στενά όρια της ενός απλού χορευτικού συλλόγου. Mm-hmm. Για να πούμε λίγο και για την εκδήλωση ακόμα. Ακριβώς θα σας ρωτούσα. Ναι, θέλω για τη Δευτέρα λοιπόν. Για τη Δευτέρα, να προσθέσω ότι μαζί μας θα είναι ένα ζευγάρι το οποίο αυτή τη στιγμή χορεύει στο Παρίσι. Είχαν έρθει, όσοι είχαν έρθει, έχουν παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκδηλώσεις μας, θα τους θυμούνται. Νομίζω ήταν στο Tango 2, Γιώργο. Στο 2 πρέπει να ήταν. Ναι. Ο Μπίσκας και η Μαριάννα, οι οποίοι θα ξανάρθουν, ξαναεπιστρέφουν εδώ κοντά μας για να μας να χορέψουν και να μας μαγεύσουν με τις χορευτικές τους φιγούρες. Δευτέρα λοιπόν. Πώς μπορεί κάποιος, μπορεί να έρθουν οποιοδήποτε από τους πολίτες της Κομωτινής επιθυμούν, στο Βράχο νούμερο 2, έτσι, σωστά, είναι μια ανοιχτή ναι. εκδήλωση. Από ποια ώρα λοιπόν μπορούν να προσέρχονται όσοι επιθυμούν? 9.30 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Mm-hmm. Καλό είναι να έρθουν και λίγο νωρίτερα ώστε να μπορέσουν να τακτοποιηθούν για να αρχίσει και η εκδήλωση στην ώρα της. Mm-hmm. Και σχετικά με το συγκρότημά σας, κύριε Σγούρο, θα έχουμε και άλλες επίσης παρουσίες σταδιακά στο πολιτιστικό γίγνεσθε, με αφορμή ναι. τον Alma Libre, με τον Alma Libre ή και χωρίς εκείνον. Ναι, κοιτάξτε, το είδος μουσικής που παίζουμε είναι εξειδικευμένο. Ναι. Και το καλό είναι ότι υπάρχουν πολύ εξειδικευμένοι σύλλογοι σε στην όλη περιφέρεια, την περιφέρεια τουλάχιστον. Και τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε εμείς ευελπιστούμε ότι θα παίξουμε και σε άλλα, και σε γεγονότα. Και σε άλλα γεγονότα και σε άλλες εκδηλώσεις. Αλλά επιτρέψτε μου, θα ήταν άδικο να μην αναφέρω ότι στην εκδήλωση της Δευτέρας θα υπάρχουν και μέλη του συλλόγου τα οποία προσπαθούν πολύ όλο αυτό τον καιρό και με την Άρτεμη και μαζί με εμένα έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο χορευτικό επίσης. Οπότε φυσικά δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο της Μαριάννας και του Βίσκα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε και εμείς τη χαρά να παρουσιάσουμε ως μέλη του συλλόγου τη δουλειά που έχουμε κάνει μέσω ενός πολύ όμορφου τάγκου που θα χορέψουμε τα μέλη του συλλόγου. Μάλιστα. Και καλή... ανάμεσα σε αυτά. Καλή επιτυχία λοιπόν. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Και εμείς θα τα πούμε με αφορμή τον καινούριο χρόνο για να τον συνεχίσουμε έτσι χορευτικά. Έχουμε και εμείς κάτι κατά νου ως τομέας ενημέρωσης. Θα σας ενημερώσουμε, σας δεσμεύουμε όμως από τώρα. Νομίζω ότι θα είναι μέσα στον Ιανουάριο καταρχήν και επίσης θα έχετε να λάβει και μια δέσμευση μέσα στο Φεβρουάριο. Όλα αυτά μας θα τα επικοινωνήσουμε στο χρόνο τους. Έτσι, καλή επιτυχία και
πραγματικά αξίζει όλοι οι τηλεθεατές μας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αγαπούν το αργεντίνικο τάγκο να προσέλθουν την Δευτέρα για να έτσι αποχαιρετήσουν το χρόνο σταδιακά με ένα διαφορετικό γεγονός ή την Τρίτη, αν επιθυμούν πιο δυνατούς ρυθμούς, επίσης να σας συναντήσω στο... Στο Journey, όπου έχουμε το πάρτι μας, το πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Τρίτης, το οποίο βέβαια θα ξεκινήσει μετά τις 12, αφού αλλάξουμε το χρόνο, και θα χορέψουμε σάλσα μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε. Το ένα, όπου ήταν μια εκδήλωση ιδιαίτερα δύσκολη για μας. Ήταν η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μεγάλη εξωστρεφής εκδήλωση για να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει το τάγκο. Περνώντας τα χρόνια είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Γι' αυτό και φέτος το Tango 5 φιλοξενείται σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο, ώστε να μπορούν να απολαύσουν ακόμα περισσότερα άτομα το συγκρότημα που θα παίξει μαζί μας, η Quinteto Tangarto, ένα διάσημο συγκρότημα από την Αθήνα. Και θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε για πρώτη φορά σε μια μιλόγκα μας και τον Παντονεόν. Κύριε Σγούρο, εντράτω με τις ευκαιρίες και να σας ρωτήσω για τον Παντονεόν, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία, την πορεία και την πρωτοδημιουργία ίσως του τάγκο, σωστά? Ακριβώς. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα συγκροτήματα που έχουν στη σύνθεσή τους Παντονεόν. Το Παντονεόν είναι μια μορφή ακορντεόν, αλλά διαφέρει πάρα πολύ ο ήχος του. Έχει συνυφαστεί πλέον με τη μουσική του τάγκο, και στην ουσία είχε δημιουργηθεί στη Γερμανία και με τους μετανάστες πήγε στην Αργεντινή. Όλα τα άλλα όργανα εξελίχθηκαν, έγινε και το σημερινό ακορντεόν που ξέρουμε, αλλά τον Παντονεόν διατήρησε αυτή τη μορφή και αυτόν τον μελαγχολικό του ήχο. Έτσι λοιπόν ξαναμπολιάστηκε όλος ο κόσμος με αυτό το όργανο μέσω της Αργεντινής, και έχει έρθει και στην Ελλάδα και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που θα ακούσουμε αυτό το συγκρότημα του Σταγκάτο με Παντονεόν στη σύνθεσή του. Άρα μπορώ να αντιληφθώ και μπορούν να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας ότι δίδεται πέρα από το σημαντικό αυτό γεγονός, τη χαρά δηλαδή να χορέψουν, να ακούσουν αγαπημένες μουσικές του αργεντίνικου τάγκο, παράλληλα να προσδίδεται και ορισμένα ιστορικά στοιχεία να το ακούσουν όπως ακριβώς πρωτοδημιουργήθηκε και εξελίχθηκε. Και αυτό είναι ίσως και η πρωτοτυπία του Tango 5, κυρία Τσολάκη, ναι. Του Tango 5 δηλαδή, όπως επίσης ότι φέτος, όπως διάβαζα και αντιλαμβάνομαι, θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε και ένα ακόμη συγκρότημα που ξεπίβησε, δημιουργήθηκε, είχε ως πρώτο πυρήνα και ηθήνοντα Νόα, αν μπορώ να αντιληφθώ σωστά, και ένα μέλος του Alma Libre. Για να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Ναι, ήταν η δημιουργία ενός συγκροτήματος το οποίο θα έπαιζε μουσική τάγκο και το οποίο θα μπορούσε να μας συνοδεύει στις μιλόγκες. Ήταν μια σκέψη και μια επιθυμία η οποία ξεκίνησε από την αρχή του συλλόγου. Φέτος ορίμασαν οι καταστάσεις, οι συνθήκες και έτσι κατάφεραν κάποια μέλη με κάποιους άλλους βέβαια εκτός του συλλόγου, να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα το οποίο παίζει μουσική τάγκο. Μεγάλη μας τιμή που μέσα σε αυτό το συγκρότημα είναι ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου, ο Γιώργος, και η Μαρία. Αλλά περισσότερα καλύτερα να μας πει ο Γιώργος γι' αυτό. Βέβαια. Κύριε Σγούρο, σας ακούμε. Ναι, τα περισσότερα τα είπε η πρόεδρος. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς που αγαπούν το χορό του τάγκο, αγαπούν και τη μουσική. Όσοι την χάνουμε να παίζουμε μουσική ή να τραγουδάμε όπως η Μαρία Κυπουρού, θέλαμε πάντα να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μουσικό σύνολο, το οποίο τολμώ να πω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο ως εγχείρημα, γιατί χρειάζεται το μουσικό σύνολο αυτό να δίνει μεγάλη σημασία στον χορευτή. Δηλαδή πρέπει να παίζει τάγκο, αλλά να παίζει τάγκο για τους υπόλοιπους, για αυτούς που χορεύουν. Αυτό λοιπόν εδώ και ένα χρόνο το προσπαθούμε. Είμαστε τρία μέλη, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα μέλη που θα έρθουν στο συγκρότημα. Και σιγά σιγά θέλουμε να χτίσουμε εδώ στην περιοχή το πρώτο συγκρότημα που να είναι αμιγώς προσανατολισμένο στο χορό του τάγκο. Και έτσι να κάνουμε αυτό που αγαπούμε και χορεύοντας και παίζοντας μουσική.
Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και οι τηλεθεατές μας να μοιραστούν περισσότερους ήχους και εικόνες από αυτό το εγχείρημα την Δευτέρα, στο Βράχο νούμερο 2. Ναι. Κυρία Τσολάκη, θα πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι ο Alma Libre και μέσα από τη Σάλσα, βέβαια, κυρίως από το Τάνκο που τώρα είναι το επικεντρό μας λόγω και της συγκεκριμένης εκδήλωσης, έχει καταφέρει να διηγεί αλλά και να παίρνει από την τοπική κοινωνία, να λειτουργεί ως άμεσος, ως σημαντικός συνδετικός κρίκος σε οτιδήποτε αφορά στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Κομωτινής. Θέλετε έτσι, αυτή είναι μια διαπίστωσή μου, αλλά θα ήθελα να σας το θέσω και ως ερώτημα. Ναι, νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, πέρα από το να επιτυγχάνει ο καθένας τους σκοπούς, τους δικούς του σκοπούς, είναι να προσδίδει και κάτι συνολικά στην τοπική κοινωνία. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες και σε όλες τις προσπάθειες να δημιουργηθεί κάτι πιο ουσιαστικό και κάτι να υπάρξει ένα δέσιμο όλων των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας και να φανεί κάτι, ένα πολύ πιο ωραίο αποτέλεσμα. Επομένως, συμμετέχουμε και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα πρωινά νέα. Προς το παρόν, χαίρετε.